Και να πει. Αφού τότε που συναντηθήκαμε τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε, μεσολάβησαν πολλά. Δυστυχώς εξαιρετικά δυσάρεστα στο μέτωπο των εξελίξεων της Ουκρανίας ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αισιοδοξία για το τέλος των εξωπραξιών και θα πρέπει ενδεχομένως να προσαρμοστούμε όλοι για μία περίοδο παρατεταμένης αβεβαιότητας και αστάθμησης. Οι επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα είναι ήδη ορατές σε ολόκληρη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ, από τον κόσμο θα έλεγα, γιατί είμαστε αντιμέτωποι με ποσοστά πληθωρισμού τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί εδώ και 40 χρόνια. Η γενοσιωγός αιτία της κρίσης, όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, είναι πρωτίστως η άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου, που συμπαρασύρει δυστυχώς και τις τιμές του ηλεκτρισμού. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει σε αυτήν την δύσκολη περίοδο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είχα την ευκαιρία σε αυτά πρόσφατα να εξαγγείλω ένα νέο μέτρο πρόσθετων παροχών υποστήριξης στους δολαρισμούς του ρεύματος, στήριξης των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας με ένα έκτακτο επίδομα το οποίο θα δοθεί εντός του απελού ύψους 200 ευρώ. Και μια σειρά από παρεμβάσεις που αφορούν τα καύσιμα, τον πρωτογενή τομέα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες αυξήσεις και στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές και πρέπει να στηρίξουμε σε αυτή τη φάση την ελληνική κτηνοτροφία. Και βέβαια από την 1η Μαΐου θα έχουμε την σημαντική αύξηση του κατώτου μισθού όπως έχω δεσμευθεί. Θα κάνουμε τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις πριν το τέλος του μήνα. Προφανώς, όταν θα έχουμε λάβει υπόψη μας όλες τις προτάσεις των ειδικών, αλλά και φυσικά το ύψος του πληθωρισμού, το οποίο και αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί σε αυτήν την απόφαση την οποία θα λάβουμε. Ταυτόχρονα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστώ ότι δεν υπάρχει καμία έλλειψη στην ελληνική αγορά, διότι πολλά ακούγονται, η αγορά λειτουργεί καλά. Όμως θα είμαστε αμήλικτοι απέναντι σε οποιοδήποτε φαινόμενο στο χέρι μας. Θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητα του νόμου, επιβάλλονται ήδη πρόστιμα πολύ υψηλά, σε όσους βλέπουμε σε αυτήν την κρίση μια ευκαιρία για πρόσκαιρο πληθυσμό. Αυτά τα φαινόμενα δεν θα γίνουν ανοιχτά. Όλοι θα βάλουμε πλάτη. Το κράτος, οι πολίτες ήδη δοκιμάζονται και αυτά στον εισόδημά τους και έχω πλήρη αίσθηση ότι αυτή η κρίση μας τύπησε σε μια περίοδο που δυστυχώς η μισθή στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλή. Το μυαλό μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα στους χαμηλόμισθους, στους χαμηλοσταξιούχους, ειδικά στους ανθρώπους που ζουν στον ήπιο, που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν τουλάχιστον την ασφάλεια της ατομικής ειδοκτησίας. Αυτούς πρέπει να στηρίξουμε. Αλλά πλάτη πρέπει να βάλουν και οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στηριχθεί πολύ από την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και γι' αυτό και προσδιορίσαμε απόλυτη σαφήνεια ότι τα όποια υπερκέρδη υπάρχουν από την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει ουσιαστικά να επιστραφούν στους πολίτες μέσα από μιας έκτακτης φορολόγησης ύψους 90%. Αναμένουμε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία είναι και μόνη που γνωρίζει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, τις προτάσεις της και τις εισηγήσεις της εντός του επόμενου μήνα. Τέλος, να σας πω ότι αυτή η συζήτηση ξαναφέρνει στο τραπέζι την αναγκαιότητα της ενεργειακής μετάβασης. Η φθηνότερη μορφή ενέργειας αυτή τη στιγμή είναι η πράσινη ενέργεια. Είναι η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και τη θάλασσα και θα πρέπει να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο την διείσδυση των νόσων πηγών ενέργειας σε επίπεδο μεγάλης κλίμακας αλλά και μικρότερης κλίμακας. Επιχειρήσεις μπορεί ενδεχομένως να τοποθετούν φωτοβολταϊκά να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες και αυτό θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και παρακάμπτοντας, τολμώ να πω, σαρώνοντας τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια και εξίσου μεγάλη έμφαση φυσικά θα πρέπει να δοθεί και στην φθηνότερη μορφή ενέργειας από όλες που είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ. Και αναφέρομαι στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Το μέλημά μας θα πρέπει να είναι το πώς θα μειώσουμε την αύξηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και γι' αυτό και πρωτοβουλίες. Όπως τα προγράμματα του εξοικονομού, της αντικατάστασης των κλιμακιστικών, νομίζω ότι στην παρούσα συγκυρία έχουν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο, τη δικιά τους ξεχωριστή θέση. Η κυβέρνηση θα είναι κοντά
στους πολίτες, όπως ήταν καθ' όλη τη διάρκεια των δυσκολιών που μας προέκυψαν και δεν ήταν λίγες. Και βέβαια πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι, όπως το κάναμε και στην πανδημία, όπου παρά τις προτροπές τότε της αντιπολίτευσης να τα δώσουμε όλα τότε σε μία συγκεκριμένη στιγμή, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κρατάμε δυνάμεις, κρατάμε εφεδρίες, γιατί δεν γνωρίζουμε πολύ απλά πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Το μόνο, το πολύ ενθαρρυντικό, για να κλείσω με μία θετική έτσι, είδηση, είναι ότι φαίνεται ότι ο τουρισμός μας θα πάει πολύ καλά. Δεν φαίνεται να επηρεαζόμαστε ιδιαίτερα από τις εξελίξεις και είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μία καλή τουριστική περίοδο, χωρίς τους περιορισμούς της πανδημίας που δυστυχώς μας κράτησαν πίσω τα τελευταία δύο χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς η μία κρίση διαδέχεται την άλλη και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πέρα από τις τραγικές συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης που δημιούργησε, ένας λαός ξαφνικά μετατρέπεται σε προσφυγικό, 4-5 εκατομμύρια ήδη έχουν μετακινηθεί, είναι το φέρνει επίσης τις συνέπειες στην οικονομική κρίση και ακριβώς μέσω της ενεργειακής κρίσης. Εκεί πολύ σωστά λέτε και είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω και στις συζητήσεις που έκανα στην Πορτογαλία, πρέπει να βρεθεί η λύση, ιδίως στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενεργειακός εφοδιασμός είναι μια, ας το δούμε, μια ευκαιρία, ως μια ευκαιρία να αυτονομηθεί, να αυτονομηθούν τα κράτη-μέλη ή να απεξαρτηθούν ακόμη περισσότερο. Και από εκεί πέρα, βέβαια, πολύ σωστά θα χρησιμοποιήσετε όσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που υπάρχουν ώστε να ενισχυθούν κυρίως οι ευάλωτοι, γιατί αυτοί καλούνται να πληρώσουν πάντα το μεγαλύτερο τίμημα. Και φυσικά ο παραγωγικός τομέας, η αλληλεγγύη εδώ πρέπει να επικρατήσει με όποιο τρόπο μπορούμε να σκεφτούμε, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες, αλλά μακάρι να μπορέσουμε να τις διαχειριστούμε όλοι με τον καλύτερο τρόπο.